μια υπόθεση που προσέλαβε διεθνείς διαστάσεις και αμαύρωσε την εικόνα της Κύπρου, άνοιξε ξανά στο ανώτατο δικαστήριο. Η πολυκρότη υπόθεση του θανάτου του σκύλου Μπίλι στην Αγία Νάμπα βρέθηκε ξανά στα δικαστικά έδρανα μετά από έφεση που ασκήθηκε από το Κόμμα για τα Ζώα. Ο Μπίλι έφυγε τον Ιούλιο του 2014, λίγες μέρες αφότου κάποιοι τον έριξαν ζωντανό σε μηχάνημα σύνθλιψης χαρτοκιβωτίων σε ξενοδοχείο στην Αγία Νάπα. Έπειτα από πολυμήνια ακροαματική διαδικασία, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν και οι οποίες αφορούσαν πρόκληση θανάτου του ζώου, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχε κανένα αποδεικτικό στοιχείο και κανένας δεν τους είδε να κτυπούν τον Μπίλι με οποιοδήποτε αιχμηρό εργαλείο. Από την νεκροτομή, το συμπέρασμα που προέκυψε ήταν ότι ο θάνατος του άτυχου Μπίλι προήλθε από εγκεφαλική αιμορραγία συνέπεια βαριάς κάκωσης στο κρανίο. Όπως γράφει σε σημερινό δημοσίευμα της η βρετανική εφημερίδα Guardian, η θάνατος σκύλος στην Κύπρο έβαλε το κεφάλαιο της κακοποίησης ζώων στην προεκλογική ατζέντα λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Η εφημερίδα επισημαίνει πως στην Κύπρο δεν αποτελεί φαινόμενο η κακοποίηση ζώων, κάνοντας αναφορά και στην παγίδευση αμπελοπουλιών. Η Guardian γράφει πάντως πως προημερών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα πάρει σάρκα και οστά η αστυνομία των ζώων. On.